Φίλοι και φίλοι, για χαρά. Για χαρά, παιδιά. Είμαστε πάλι σήμερα στο σπίτι μου για να κάνουμε άλλο ένα playthrough. Έχουμε καιρό να κάνουμε παρέα. Και σήμερα θα παίξουμε Metal Gear Solid, το πρώτο. Το πρώτο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι ρετρό η κατάσταση. Όπως είχες κάνει με τον αδερφό σου το Castlevania, ζήλεψε και εγώ και θα παίξουμε μαζί ένα παιχνίδι πάλι που τα αγαπήσαμε. Όπως και το Castlevania. Μαζί. Βασικά, εγώ θα παίξω, εσύ θα κοιτάς. Ναι, εγώ θα κοιτάω. Τώρα θα γίνουν λάθη εδώ πολλά. Να σου το ξεκινήσω έτσι, γιατί δεν το θυμάμαι καθόλου το παιχνίδι. Έχω να το παίξω. Έχω να το παίξω χρόνια, φίλε. Πάρα πολλά χρόνια. Την εποχή όμως που είχε βγει και το έπαιζα, πρέπει να σας πω ότι το είχα λιώσει. Γενικά τα λιώναμε το παιχνίδια. Κοίτα, άμα ήταν καλά, ήταν συνέχεια. Ναι. Δηλαδή αυτό έχει τρομερό replay. Το ξαναπαίζει. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Το ξαναπαίζει και το ξαναπαίζει και το ξαναπαίζει. Δεν σε ενοχλεί. Ενώ κάποια παιχνίδια, ας πούμε, από την προηγούμενη γενιά και την τωρινή δεν μου έβγαζαν την αίσθηση του να ξαναπαίξω και να ξαναπαίξω. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα νομίζω ότι μπορείς να πας στο σανσέρι. Έλεψα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και φεύγω. Τι θυμήθηκα. Να πω ότι είχαμε κάνει έτσι 2-3 ξεκινήματα πιο πριν το ξεκινήσουμε, αλλά δεν μπορούσα να το βρω. Τελικά το θυμήθηκα στην πορεία του βίντεο. Εντάξει, έχουν περάσει και τα χρόνια, φίλε. Το... Έχω τουλάχιστον μια πενταετία. Τουλάχιστον μια πενταετία. Α, το έχεις παίξει πριν 5 χρόνια. Ναι. Εγώ δεν το έχω ξανακουμπήσει από εποχές. Από τότε παλιά. Ναι. Ρε φίλε, τότε μου είχε κάνει τρομερή αίσθηση η μουσική που είχε. Τα γραφικά. Επειδή λέτε και εσύ και ο Μίτσος ότι τότε τα γραφικά ήταν πρωτοποριακά για την εποχή. Δεν μπορώ να πω ότι με τρελάνε τα γραφικά. Γιατί πάντα σύγκρινα το οτιδήποτε έβγαινε στο PlayStation 1 με τα Resident Evil, ρε φίλε. Εντάξει, ρε φίλε. Τα Resident δηλαδή για την εποχή όντως είχαν καλά γραφικά. Όντως ήταν blockbuster, ας πούμε, παιχνίδια. Τα Final Fantasy είχαν εκπληκτικά γραφικά. Και πολύ μακριά. Τα Final Fantasy το 8 και το 9. Όχι τόσο ναι, το 7. Ναι, ναι. Το 7 ήταν πιο πολύ προς cartoon φάση. Ναι. Αλλά το συγκεκριμένο, ας πούμε, δεν με συνεπήραν τα γραφικά του. Όσο η υπόθεση, ο χειρισμός, γιατί ήταν πρωτότυπος ο χειρισμός τότε. Καταρχήν, πρώτη φορά έπαιζε παιχνίδι στο οποίο έπρεπε να κρυφτείς. Ναι. Εντάξει, μπορείς να τα κάνεις όλα, όπα. Αλλά έπρεπε να κρυφτείς. Κανονικά αυτή είναι η ουσία του παιχνιδιού. Είναι ένα stealth παιχνίδι. Ναι, είναι stealth παιχνίδι, ναι, ναι. Το οποίο εντάξει, το κάνουμε εμείς λίγο γεια σου. Το κάναμε μάλλον. Τουλάχιστον εγώ. Στο τέλος, εντωμεταξύ, το έχει κρατήσει αυτό. Στο τέλος, κάθε φορά που κάνεις σχηματισμό, αν δεν σκοτώσεις κανέναν, σου είχε άλλο κωδικό όνομα και κάτι. Σαν βαθμολογία, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Ή αν τους σκοτώσεις όλους κτλ. Εγώ θυμάμαι που παίρνεις την μπαντάνα όταν το τερμάτιζες, που είχες άπειρα όπλα, άπειρες σφαίρες. Ναι. Και ποιο άλλο είχε και το stealth, νομίζω. Είχε το stealth, ναι, το οποίο δεν σε έβλεπε κανείς. Την μπαντάνα. Και σε κάθε playthrough μετά που έκανες, ανάλογα την βαθμολογία έπαιρνες, σου έδινε και ένα όπλο να το ξεκινάς από την αρχή. Δηλαδή σου έδινε φάμα, σου έδινε σόκο, τα έχεις επί τόπου αυτά. Ενώ τώρα δεν τα έχεις, νομίζω. Όχι, τώρα είσαι από την αρχή. Νομίζω τώρα δεν έχεις καν όπλο. Τώρα πρέπει. Καθόλου τίποτα. Πρέπει να βρω το σόκο. Τώρα δεν έχει κάμερα, ναι. Surveillance κάμερα. Τώρα πρέπει να. Α, ωραία, θα γυρίσει η κάμερα μόλις γυρίσει δεξιά και αριστερά. Νομίζω πρέπει να φύγεις. Εντάξει, δεν είμαι και ο καλύτερος. Τώρα μου φτάσει εκεί. Άτσι, πρέπει να πας στο έτσι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, στην αρχή σε προειδοποιούσε, αλλά τώρα δεν σε προειδοποιήσει. Αφού το έκανες όλα που θέλω. Ναι. Με είδαν τα κολόγματα. Όχι. Εμένα μου άρεσε πολύ το Vulcan Raven σαν αφεντικό, ας πούμε. Μου είχε κάνει εντύπωση. Έξυπνο. Έξυπνο όπως. Και την πρώτη φορά που του πέταγε στα grenade μες στο tank. Και τη δεύτερη που έβαζε κάτω. Τις νάρκες. Φίλε, έβαζε να σκεφτείς το παιχνίδι, δεν ήταν. Και η τρολιά η τεράστια στο Psycho Mantis. Ναι. Καλά, αυτό ρε φίλε. Πώς το είχαμε βρει αυτό, ρε φίλε. Είχαμε οδηγούς τότε, νομίζω. Ναι. Τώρα κάτσε, περίμενε. Έρχεται. Γάμο το σπίτι. Εδώ μέσα νομίζω είναι το όπλο. Αν δεν κάνω λάθος. Κάπου σε ένα τέτοιο ήταν, σε ένα κοντή. Σόκου, να το βρήκα. Έχω ξεχάσει και το πολυχειρισμό με το σταύρο, δεν μπορώ να παίξω. Ναι, τους σκότωσα όλους τώρα πάει, αυτό ήταν. Έχει μείνει άλλος ένας, δεν πειράζει. Κατεβαίνουν άλλοι, δεν θυμάμαι. Όχι. Τα αρέσει όταν πίνει. Έχει νομίζω κάμερα εκεί,
Αν θυμάμαι καλά. Κάτσε, περίμενα να το δούμε από εδώ. Τέλος πάντων. Έχω αφήσει τα ρέσιο ανοιχτά. Το θυμάμαι αυτό που τα αφήναμε έτσι ανοιχτά συνέχεια. Ναι, άμα είσαι να πεθάνεις. Τώρα πρέπει να έχω τσαφ. Κάτσε να πετάξω ένα. Κάτσε να πετάξω και να έχω στάνι για να ρίξω τον άλλον κάτω. Απάνω. Πούλο. Άμα πετάς, εξήγησε τα παιδιά το τσαφ. Γιατί το τσαφ είναι και καλά κάνει παρενέργεια στην κάμερα, ναι. Και δεν μπορεί και καλά να σε δει. Και το αντίστοιχο το στάν είναι για τους φαντάρους. Ναι. Τους λιώνει. Μπήκαμε, φίλε. Το θυμήθηκα που πηγαίναμε και δεν μπορώ να ξεχάσω τον δρόμο βασικά. Δεν σημαντώνε ο Μίλε. Ο Μίλε. Λοιπόν, τώρα μας χρειάζεται το τσαφ πολύ. Γιατί έχει σούπερ κάμερα εδώ. Να το τζάμινγκ. Τζάμινγκ. Και μ' άρεσε πολύ σε αυτό το παιχνίδι. Γενικά το έκανε στα Metal Gear ο Kojima's. Θέρμο. Πήρα το θέρμο, πρόλαβα. Ναι. Αυτή την πουσία δεν ήξερε να είναι πολύ. Ότι μπορούσε να τα πάρει από την αρχή. Τρέχανε όλοι σαν τα ίδια. Να φύγουν προς τα κάτω. Και μ' άρεσε που λέτε πολύ το ότι ξαναγύρναγες πίσω. Ναι. Στις περιοχές που πέρασες για να ανοίξεις πόρτες. Πολύ καλό αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή δεν ναι, γίνεται το παιχνίδι. Δεν γινόταν γιατί έπρεπε να είχες. Είχες, τώρα ας πούμε δεν έχουμε τη level 1, δεν την έχουμε καν, σκέψου. Δεν μεταξύ, πρέπει να γυρνάς πλάτη στα stun grenade για να μπορείς ναι. Να μην το τρως αυτό το κόλπο. Τώρα οι άλλοι έχουν ζαλιστεί υποτίθεται. Πάμε, B1. Δεν θυμάμαι. Θα μας έλεγε τώρα, μόνο δεν έχεις μιλήσει. B1 πρέπει να πηγαίνει ρε. Πες και στα παιδιά για τον κωδικό. Θα το δούνε μετά. Χέσαι μας τώρα, Καμπελίση. Τα ξέρουμε απ' έξω, σου λέω. Να το παίζουμε καλά, δεν θυμόμαστε. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι η Μέριλ που την πετυχαίνει. Ναι. Σε το μεταξύ, άμα τρέξεις γρήγορα, τώρα θα την πετύχουμε γυμνή, υποτίθεται. Ενώ όλοι την πετυχαίναμε τη στολή. Όχι ακριβώς γυμνή. Φοράει τα κιλοτάκια της. Να την. Δεν την προλάβαμε, παιδιά. Δεν την προλάβαμε. Δυστυχώς. Is that a woman? Darpa Chief. Υποτίθεται πως είναι ο Darpa Chief. Δεν είναι όμως. Δεν είναι. Αλλά πεθαίνει. Λόγω των ονομασίνης, τι είχε πάθει. Πολύ μπέρδεμα με τα ονομασίνης για αυτό το παιχνίδι, ρε φίλε. Και ήμουνα και πιτσιρικάς, δεν μπορούσα να καταλάβω Χριστό. Και τώρα τι κάνεις εδώ πέρα, ξέρεις για να βγεις, θυμάσαι. Τους λιώνει άλλοι στο ξύλο έξω. Θα πάρουμε και το σούκο, να το έχουμε έτοιμο. Τώρα αυτό τους έχει βουτήξει την κάρτα, θα περάσει, θα ανοίξει, θα βγω και εκεί είναι της ανομαλίας. Πολύ δυνατή σειρά το Metal Gear. Και αυτός που είναι τώρα ξαπλωμένος έξω που θα τον δεις, ξεβράγος, ξέρεις ποιος είναι. Από το 4. Ναι, ναι, ο Χέστης. Ναι. Αυτό το χέσιμο που τρώει και καλά, είναι από τα νανομασίν. Κάτι παρενέργειες του κάνουν. Εν τω μεταξύ, θυμάσαι όταν τον είδαμε στο 4 πως κουκλάκια σύνταγμα να βρει κασουλίτη. Ναι. Εδώ δεν τον δείχνει καθόλου. Και... μόνο την κολοτρυπίδα του δείχνει. Με μοσαϊκό. Το έχει με μοσαϊκό. Τρέμει. Τρέμει. Εν τω μεταξύ, μια φορή που έχει αυτός με να κατέβει τη χέιτερ. Ωραία, ωραία φορή. Αυτή είναι η κόρη του Κάμπελ, έτσι, η Έμψια. Δεν θυμάμαι. Νομίζω πως είναι η κόρη του, χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος, δεν μπορώ να θυμηθώ καθόλου αυτό. Τέλος πάντων, ναι, πάμε... το κόστο πολύ είδαμε. Κοίτα εδώ τώρα. Όπου τις παλιές κοπείς στα παιχνίδια, δε. Έχεις μάθει με άλλους χειρισμούς τώρα, φίλε, πολύ πιο εύκολους, πιο βατούς, όχι πιο εύκολους. Έλα, δεν λύνε, μωρί. Μας κάνεις και τη δύσκολη.
Και την πουλεύει αυτή μετά που πάει στο... Εν τω μεταξύ είναι στο ίδιο το παιχνίδι, φίλε, στα χώνουνε καλά. Ναι. Ω, ναι. Τώρα θα πετάξουνε ενάργειες. Καλά θυμάμαι. Πιο μετά. Το στάφαγε κανονικά. Ναι. Τώρα θα πούνε ενάργειες. Δεν είναι ενάργειες, πώς θα λένε. Χειροβομβίδες. Εντάξει, τα καταφέραμε. Είμαστε εκεί. Και φεύγει και με στήλε. Από εκεί που πάρα λίγο σκοτώθουμε και σε δεν την έχει πάρει και καλά χαμπάρι την γυναίκα. Ναι. Τώρα θα την πάρει χαμπάρι. Κοντινό πλάι στον κόλλο. Αυτός ο στρατιώτης είχε κολλάρα, αλλά... Πω, από την πάω του στραβούς, δικέ μου. Για να βγάλω το πόρτι. Ναι. Αργούνε λίγο οι σύνες από πού είναι. Προφανώς γιατί είναι... Πάλι παιχνίδι. Εγώ που έχουμε μάθει τώρα στη ταχύτητα να πούμε. Γιατί του ρίχνει. Γιατί του ρίχνει για να μην την ακολουθήσει ρε φίλε. Damn! Κοροδάχτυλο που έκανε κανονικά. Αλλά δεν έκανε. Το έκοψε. Να τους. Πολύ δυνατό μπός. Ο οποίος στο 5 παίζει μινιόν, πιτσιρίκι. Ναι, είναι πιτσιρικάς. Ωραία. Πρέπει να έχει μουσικούλα. Α, εδώ είναι που συναντάω τον Όσελο, δε. Νομίζω ναι, φίλε. Δεν θυμάμαι, Μάγκη. Μια φορά να κάνουμε ένα βίντεο και μου πεις θυμάμαι, ρε Μάγκη. Δεν το θυμάμαι, ρε Μάγκη, έχω να το παίξω πόσα χρόνια. Γι' αυτό το βάλαμε για να το θυμηθούν, να το θυμηθούμε και να το δουν και τα παιδιά. Να το θυμηθούν και να το θυμηθούμε. Ένα. Εδώ μπαίνει. C4. Μα πώς το έβρισκες αυτό. Α, χτύπαγες και άμα. Χτύπαγες και εγώ ήταν σαν κούφιο. Βασικά το χρώμα εγώ το έβλεπα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Να, αυτή η πόρτα νομίζω σπάει. Ναι. Περίμενε κάτι να κάνει και κάτι εδώ πέρα που έχει. Πολύ παγίδα, ε. Ναι. Δεν πέσει ποτέ μέσα να γελάσει ο κόσμος. Όχι. Αφού με το παίρνει από κάτω, από πάνω, άνοιγε. Εγώ καμιά φορά. Να, για χτύπα τον τοίχο. Λοιπόν, είναι μία εδώ. Άμα πας εδώ. Βλέπεις. Ακούγεται διαφορετικά, ναι. Ενώ εδώ. Ακούγεται βαθύ. Α, τι έχει και ενώ πίσω. Βάζουμε οπότε το βάζουμε 4. Το συφοριασμένο. Έτσι. Και άλλο ένα προς τα γη. Λοιπόν, η μία τι είχε εδώ πέρα πες. Να. Stun grenades. C4 θα έχει, όχι. Τσαφ grenade. Τσαφ έχω. Τσαφ. Είμαστε γεμάτοι στα τσαφ. Και μπες και έχει και κάτι κάμετς εδώ πέρα θυμάμαι τώρα, με όπλο όμως. Όχι. Εδώ πέρα πάντως είναι άδεια. Έχει τα C4. Και από κάτω έχει νομίζω πόρτα που σπάει. Να τα αυτή πρέπει να ανοίγει εδώ. Ναι, φαίνεται. Εν τω μεταξύ όλο διαδραματίζεται μέσα σε μία βάση. Ναι. Οπα, εδώ σπάει αυτό. Σαν το Μόζης. Ενώ τα άλλα δεν είναι έτσι, είναι όλο βάσεις. Το άλλο είναι στη ζούγκλα κιόλας. Το 3. Το 3 μου αρέσει πάρα. Το 3 ναι. Το 3 είναι το μοναδικό που το φτάνει ρε φίλε. Ναι. Τουλάχιστον έτσι νομίζω εγώ. Είναι ό,τι πέρασε ο Solid Snake εδώ. Ναι. Τα πέρασε ο Big Boss στο 3. Ακριβώς. Πανομοιότυπα Boss δηλαδή. Να σου πω τώρα, άμα μπω εδώ. Είναι το Boss. Δεν είναι παμπό. Εδώ είναι η πρώτη επαφή με όσο και ναι. Λίτσα. Πώ
Ποιο θα το βγάλει τώρα το boss, δεν θα το βγάλει καθόλου. Στο είπα ότι θα το πάμε γρήγορα στο πρώτο boss. Δεν πειράζει. Αϊ, βαλιδά. Τα σιφόρ. Που λες η πρώτη επαφή και στο 3 με τον Όσιλετ πάλι σε νέο. Ναι. Μία σφαίρα κάθε φορά ρε φίλε παίρνει. Εν τω μεταξύ ο τύπος τη ρίχνει με σπόντα τις σφαίρες. Αφού είναι υποτίθεται είναι πολύ καλός. Δεν βλέπω να έχω όμως τέτοια φίλε. Τι. Πώς τα λένε αυτά. Ρέσιον. Ναι. Κάθε φορά που περνάς και ένα boss παίρνει και λίγο ενέργεια παραπάνω. Πάει ο Μπέικερ. Δεν έχω τέτοιο. Να πέρασω εγώ εδώ. Το παίρνει αυτό. Σπίρε. Τρεις μονό. Νομίζω μία-δύο σφαίρες να θέλει ακόμα. Πήγαινε από την άλλη. Μην φύγεις από μπροστά. Ρε φίλε δεν έχει, γυρνάει κι αυτός, μην νομίζεις. Γάμο τον πελά μου, γάμο. Και να αναβοσβήνει γιόλας και δεν μπορεί να τον πετύχεις και δεύτερη φορά. Ναι. Άλλη μία. Έτοιμος. Την έβγαλε. Έγινε μάγκα ο Σελετ. Τώρα εδώ θα φάει μεγάλη ήττα ο Κακομοίρης. Ναι, ναι. Άτσι. Ω, Παναγία μου! Τα κοψώ όλα, είπε ναι, ναι, ναι. Καλά πόσο όμως ρε φίλε, αφού σκάσανε. Πάντα το είχα βρει αυτό. Πήρε το χέρι και έφυγε. Νίτζα φίλε. Ο Grey Fox. Grey Fox, ναι. Α, είναι εξωσκελετός, άρα ναι. Δεν τους διαμελούν και τα λοιπά. Αυτός από το Metal Gear το παλιό του... Το πρώτο, ας πούμε, του Kojima, παιδί μου, που το δείχνει από πάνω. Το οχτάμπιτο ήταν... Πώς να σου το πω τώρα... Εντάξει, τον άφησε ο Snake και καλά υποτίθεται να πεθάνει. Έτσι νομίζει και η Naomi. Και έγινε εκεί η έκρηξη που έγινε σε αυτό το σημείο που... που διαδραματίζεται το παιχνίδι. Λογικά θα χάσει κάποια μέλη. Έχασε μέλη, ναι, και τον βρήκανε ξέρω και τον κάνανε Cyborg Ninja. Όπως έγινε και το σκηνικό με τον Raiden στο... που τον πρωτοσυναντάσει στο Metal Gear 4. Το Raiden δεν έχω καταλάβει γιατί τον κάνανε έτσι. Πώς τον κάνανε έτσι. Λογικά. Σε μια αποστολή νομίζω. Εγκλωβίστηκε κάπου, τον ναι, πιάσανε ναι. Και τα λοιπά και κάνανε πειράματα πάνω και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Ανατινάχθηκε, ξέρω εγώ, σε ένα αμάξι. Σε μια αποστολή που ήταν και. Ό,τι σώθηκε τον κάνανε ρομπότ. Που τώρα πεθαίνει κι αυτός ο χοντρός. Αν θυμάμαι καλά, ναι, πεθαίνει. Παθαίνει μια καρδιακή προσβολική αυτός. Βασικά κάποιος τερματίζει, σαν να τους σκοτώνει στην ουσία. Με αυτά τα... Ναι. Metal Gear. Τώρα παίρνουμε κάρτα νούμερο 2 νομίζω. Να, είδες που μεγάλωσε τώρα η ζωή σου. Πήρε μια ψηλίτσα, ναι, έτσι. Ζωή. Δεν ανοίγει αυτή. Αλλά πρέπει να ανοίξει. Ή δεν είναι αυτή η πόρτα. Α, όχι, δεν είναι αυτή η πόρτα. Δεν ξέρω. Πρέπει γρήγορα να πάω στο level 2. Τώρα πρέπει να πάω πρώτο όροφο, λογικά. Και τώρα πρέπει εκεί να κάνουμε την πόρτα. Πόρτα. Και μετά πρέπει θα να. Όταν μόλις φτάσεις εδώ στην πόρτα, θα χτυπήσω τηλέφωνο. Και δεν έχει φρουρούς.
Ή ανοίγεις πρώτα αυτή την πόρτα εδώ. Για κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα κάτσε, είναι ώρα για κάμπελ. Αυτό ήταν το θέμα με αυτό το παιχνίδι, όταν το είχαμε πρωτοπαίξει, ότι όταν κόλλαγες, τον έπαιρνες αυτόν τη λεπτά ναι, και πάνω κάτω τι πρέπει να κάνει. Ναι, ναι, ναι. Να το. Ναι. Κοίτας που σου λέει, είναι γραμμένο πίσω από το CD. Η συχνότητα είναι γραμμένη πίσω στο CD, για να μην το αντιγράψεις, να πάρεις το γνήσιο. Και εδώ πέρα ακριβώς, δεν ξέρω πόσο φαίνεται, έχει το 145, η οποία είναι η συχνότητα της Μέρι. Ναι, ναι. Αν δεν είχε το CD και τότε δεν είχε ίντερνετ, έπρεπε ή θα το έγραφε κάποιο περιοδικό. Ναι, άμα δεν είχες όμως το περιοδικό, την είχες κάτσει. Ή θα το ήξερε κάποιος φίλος σου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εμείς δεν το ξέραμε. Και τι κάναμε. Πήγε ο Μάκης σε ένα μαγαζί. Βρήκε το Metal Gear, κοίταξε πήγα στο κοτσόβολο εδώ πίσω, πίσω που είναι και πήγα, κοίταξε το εξώφυλλο, το σημειώσαμε και φύγαμε. Και φύγαμε. Έτσι. Τόσο τρέλα! Έτσι, έτσι. Γιατί δεν γινόταν, ρε. Πού είναι, ποιο είναι ο κωδικός του Μέρλι, ρε. Ναι. Ξέρεις τι, το παίρναμε ένα-ένα. Δεν ξέραμε, δηλαδή ναι, ναι. Το ξεκίνησαμε από το 120, το δεν θυμάμαι πόσο πάει. Και 121, 122, 123, 123 και 120.00, 120.01. Μέχρι το 99 που πάει. Πάει κάμποσο, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, νομίζω μέχρι το 60. Α, μέχρι το 60 πάει. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Πρέπει να περιμένουμε νομίζω. Ναι. Έχει κόσμο εδώ μέσα τώρα ρε φίλε, δεν θυμάμαι. Δεν νομίζω. Έχει. Έχει, ναι. Εντάξει, είναι μακριά. Οπότε έχεις δίκιο με το τάγκ, άπρα να πούμε εκεί πέρα. Εντάξει, δεν νομίζω να έρθει κάποιος να σε δει. Μπορεί να μην έρθει. Εν τω μεταξύ, η εναλλαγή που έκανε το τρίτου προσώπου σε πρώτου προσώπου όλη την ώρα άλλαζε. Ναι, ναι, ναι. Άλλες φορές ερχόταν πιο ψηλά από πάνω, σε έδειχνε. Το βλέπεις όταν πέρασε μπροστά. Ναι. Α, μας έβλεπε. Δεν νομίζω να κάνεις κάτι εδώ πέρα. Απλά περιμένεις. Και χάνεται όταν κρύβεσαι. Ναι. Να το. Έτοιμο. Ρίξε το cinematic τώρα ότι ξεκλείδωσε την πόρτα. Εντάξει, εδώ τώρα εγώ έχω βρει τα thermal. Ναι. Και μπορώ να δω τις γραμμές. Παλιά έκανες με το τσιγάρο. Με το τσιγάρο τις έβρισκες. Παλιά. Άμα δεν το ήξερες ρε παιδί μου. Εδώ τώρα εδώ. Που να ανεποκατεβαίνεις, βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Άσε μας ρε μπάρμπα τώρα, μας πήρες τηλέφωνο να μας πεις αυτά που ξέρουμε εδώ και χρόνια. Πέφτει και αυτή και έφυγα. Μπού για να ανοίξω νομίζω θέλει κάρτα, ε. Ναι. Ναι. Σαν το Μόζης. Εκεί η βάση όλη αυτή. Ναι, ναι, ναι. Τα χιόνια. Στην Αλάσκα νομίζω κάπου είναι στην Αλάσκα, ε. Όπα, όπα, κάτσε. Έχει και ένα άρκεσο εδώ τώρα. Να τα. Πώς τις βγάζεις αυτές, θυμάσαι, εξαπλώνεις κάτι. Ξαπλώνεις και με το που ανέβαινε από πάνω τέτοιο το, την έπαιρνε, Claymore. Εν τω μεταξύ, τώρα με παίρνει ο Νίτζα να με προειδοποιήσει. Ναι. Και το παίζει ο Nobody, ξέρω, κάπως έτσι το έλεγε. Έχει από εδώ. Παντού έχει. Βρήκα ένα αρέσιο όμως. Και ξέρεις, η ακτίνα είναι τριγωνική, είναι στο έτσι δηλαδή. Ναι, κάθε όπου. Σαν τις κάμερες, ε. Όπως κοιτάμε. Βρελέγγες. Βούλκαν Ρέιβεν. Ναι. Του μεταξύ δεν τη έβγαλε τις νάρκες, φίλε. Θα γίνει όπα τώρα το θέμα εδώ. Ή δεν με επηρεάζουν νομίζω στο boss fight. Δεν θυμάμαι. Αχα. Πω, όταν είχε βγει αυτό. Παλιός. Δεν το πού σε κρυώνει, έλεγα. Τις νάρκες δεν είναι, ωραί φίλε. Νάρκη έπεσες νομίζω. Όχι, μου ρίξε. Α, σου ρίξε, ναι. Εδώ ήθελα να του ρίξεις τσαφ γκρενέιτ. Ναι, φίλε, γκρενέιτ. Έχεις δίκιο. Ναι. Τσαφ, όχι στάν. Είσαι σίγουρος για το ήταν τσαφ. Τσαφ θέλει.
Να μην βλέπει που ρίχνει, γιατί με βλέπει και καλά με ραντάρ. Ναι. Να το. Τώρα θα, δεν μπορεί να δει. Εν τω μεταξύ, grenade θέλει. Ναι. Θυμάμαι ότι θέλει grenade. Τώρα θέλει και στάν, αλλά πού ρε φίλε, όταν βγαίνουν αυτοί από πάνω. Δεν θυμάμαι. Μπήκε μέσα. Πετάκι και στο δέντρο. Τώρα άλλη μία. Αρχικά πρέπει να σκάσει. Όχι. Σήκω ρε! Πήγε. Τώρα πήγε. Μπαίνει αυτόματα μόνο του νομίζω ρε. Να το. Τον έβγαλε. Κύριε από να πεταχτώ είναι αυτή. Εντάξει, δεν είδες τον πρώτο που σου έκανε. Ναι, ναι. Και έσκασε και ωραία, Άγγελος. Καινούργια κάρτα. Level 3 πρέπει να είναι. Εν τω μεταξύ θα πω πολύ σβέλτα είναι, γρήγορα είναι. Ναι, ναι, άμα τα ξέρεις, έτσι. Άμα τα ξέρεις. Καλά, εδώ είχα... Να μάθεις ότι έπρεπε να του ρίξεις τσαφ και... Τώρα καλά που το θυμήθηκες εσύ, γιατί θα μου τις έριχνε. Δηλαδή θα χάνα μέχρι να το βρω. Είδα εδώ χαρακτήρα σου, ρε, βλέπεις αυτό, φίλε, πιτσιρικά, σου, τσίπος το βλέπα με τα κοράκια, γιατί τι πάρας είναι αυτός, ρε, φίλε. Είχε φτιάξει τους καλύτερους κακούς που έχω δει ποτέ σε παιχνίδι. Ναι, ναι. Πω... Ήτανε κακοί που σε άγγιζαν, ρε παιδί μου. Ναι. Ο κάθε ένας είχε τη δική του ιστορία, ναι, σου πει. Ναι. Δηλαδή, όποιον κέρδιζες, άμα το θυμάσαι, βασικό boss όταν κέρδιζες, τον όσο λεπτό δεν τον σκοτώσαμε. Αλλά όταν έφτανε στο τέλος το κάθε boss, σου έλεγε κάποια ιστορία πριν πεθάνει. Και στο 4 γινόταν αυτό. Και σε αυτό νομίζω. Ναι, σε αυτό γίνεται πολύ έντονο όμως. Γιατί ναι, ναι. Όλοι οι χαρακτήρες δεν είσαι μαζί τους, ρε φίλε. Ναι, ναι. Με τους καλούς και με τους κακούς. Εμένα σχεδόν, όχι σχεδόν. Όλοι μου άρεσαν. Και ο Liquid μου άρεσε. Ναι, Liquid δεν ήταν ο κακός. Ναι, και ο Liquid μου άρεσε πολύ. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν τα ψωμιά. Δύο ποσάκια σας δώσαμε. Δύο ποσάκια, τώρα ναι. Θα υπάρξουν και άλλα ρετρο. Σίγουρα. Gameplay. Μας αρέσει αυτό. Ελπίζουμε να σας αρέσει και εσάς. Σας αφήνουμε εδώ εμείς, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, οι γυρεότεροι να θυμηθήκατε λίγο τα παλιά. Και οι νεότεροι να μάθετε, αν δεν μπορείτε να το παίξετε, να το δείτε λίγο. Ναι, δηλαδή, και, κοιτάξτε, δηλαδή, είναι δύσκολος ο χειρισμός, τώρα το συνειδητοποιώ αυτό, γιατί έχω μάθει την ευκολία του αναλογικού, την ευκολία του καινούργιου και ήταν λίγο βάσανο τώρα μέχρι να το συνηθίσω. Βέβαια το συνήθισα, θέλει σκάνα μισά ώρα περίπου, το συνήθισα έτσι που πήγα πιο κομπλέ μετά. Δεν θυμόμουν και αρκετά πράγματα. Είναι και λίγο χάλια ο ομοκλός μου γενικά γιατί τον έχω σακατέψει λόγω του Dark Souls του 2. Τον είχα στείλει πολλές φορές. Ρε φίλε, τον είχα στείλει πολλές φορές και τον έχω κάνει λίγο χάρβαλο. Είχε ανοίξει τη μέση και έχω βάλει κάτι βίδες μέσα από τα σκέδια. Τα Dual Shock δουλεύουν. Τα Dual Shock. Όχι, δουλεύουν. Α, δουλεύουν σε αυτό. Μα δουλεύουν τα Dual Shock. Γιατί είχε ένα άλλο που δεν έχει βγάλει. Θυμάμαι που ήταν πανάλαβο και σου λέω τι μοχλό είναι αυτό. Αυτό ήταν άλλη κατάσταση. Αλφα. Πάει κι αυτό. Ωραία. Λοιπόν, σας αφήνουμε εδώ και μέχρι το επόμενο Retro Play. Να περνάτε καλά. Γεια χαρά φίλοι μου, stay joystick. Γεια σας.